έχουμε έναν πολύ ωραίο λόγο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, καθώς το νησί σας και εσείς ως Δημοτική Αρχή επιμένετε σε έναν ποιοτικότερο τρόπο διακοπών. Και το λέω αυτό καθώς φέτος λέτε όχι στις ξαπλώστρες, στις παραλίες του νησιού. Για την ακρίβεια δεν το λέμε φέτος, από πάντα το λέμε. Απλά φέτος λίγο το προβάλαμε με αφορμή μια συζήτηση που άρχισε να γίνεται γενικά για το κόστος μιας φυσικής απόλαυσης όπως είναι το μπάνιο στη θάλασσα. Και νομίζω ότι βγήκε και την κατάλληλότερη στιγμή. Πήρε και αρκετή δημοσιότητα και αυτό μας ικανοποιεί. Εμείς λοιπόν από χρόνια εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχουμε επιτρέψει, παρόλο που υπήρχε ενδιαφέρον από επιχειρηματίες, να δώσουμε κομμάτια των παραλίων έναντι τιμήματος. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι στους Λειψούς δεν διαθέτουμε τις τεράστιες παραλίες με το μήκος εκείνο που θα επιτρέπει να παραχωρήσουμε και ένα κομμάτι, γιατί μειώνεται δραστικά μετά ο ζωτικός χώρος για τους υπόλοιπους. Μάλιστα, ναι. Επίσης έχουμε πολλές παραλίες οι οποίες είναι μικρές. Δηλαδή αν κάποιος θέλει πραγματικά την άνεσή του, μπορεί να τη βρει, να περπατήσει λίγο έτσι πιο πέρα, να κάνει μια πεζοπορία και να βρει και φυσική σκιά και να πάρει και την καρεκλίτσα του. Δίνουμε δηλαδή μια δυνατότητα στον άλλον να μην έρθει εδώ και να δει τα ίδια πράγματα που βλέπει οπουδήποτε αλλού. Και εδώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι κακό το ότι υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε άλλες παραλίες. Οργανωμένες παραλίες γενικότερα. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι κακό, γιατί είναι μια ανάγκη, έτσι. Και ειδικά στα νησιά όπου υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και μιλάμε τώρα για χιλιάδες τουρίστες. Και πολλά μέτρα παραλίας, όπως είπατε και εσείς, γιατί στο δικό σας νησί έχετε μικρούς κολπίσκους. Έτσι. Ούτε θεωρούμε ότι είναι κάτι κακό, ας πούμε, όποιος επιλέγει αυτόν τον τρόπο των διακοπών. Εμείς όμως δεν θέλουμε να αντιγράφουμε κανέναν. Εμείς θέλουμε να έχουμε το δικό μας brand name και αυτό έρχεται σε συνέχεια κάποιων άλλων δράσεων που έχουμε αναλάβει και που ταιριάζουν με αυτή την ιδιοσυγκρασία του νησιού. Για παράδειγμα, δεν έχουμε κάδους σε δημόσιους χώρους. Δεν έχουμε πισίνες σε σπίτια γιατί κάνουμε εξοικονόμηση νερού. Τώρα δεν έχουμε... Τώρα, πάντα, δεν είχαμε ξαπλώστρες. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι ξένα. Οι ντόπιοι δηλαδή τα αποδέχονται όλα αυτά γιατί ξέρουν ότι είναι μέρος και άποψη της Δημοτικής Αρχής και να σας πω και κάτι. Είναι και μέρος τώρα της φιλοσοφίας του κόσμου γιατί βλέπει ότι το νησί μας βγαίνει στο προσκήνιο για όλες αυτές τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνει και επίσης παίρνει την άμεση ανατροφοδότηση από τον επισκέπτη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν ένας επισκέπτης επιθυμεί να ζήσει αυθεντικό τρόπο διακοπών, ξέρει ότι αυτό το στυλ τέλος πάντων διαμονής θα το βρει στους Λειψούς. Τουλάχιστον ας το δοκιμάσει, λέω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μετανιώσει κανείς. Γιατί πραγματικά η λέξη διακοπές σημαίνει διακόπτω αυτό που κάνω και κάνω κάτι άλλο. Εάν είναι δηλαδή να είμαι συνέχεια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να είμαι συνέχεια σε ένα εστιατόριο και να τρώει σε ένα beach bar και να πίνω και τα... Αυτό το κάνεις και χωρίς να είσαι σε διακοπές, έτσι δεν είναι? Κατανοητό. Λοιπόν. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα έτσι να μας δώσετε και το στίγμα αυτής της νέας θερινής σεζόν που ξεκινάει τώρα από την 1η Ιουνίου. Και στη δική σας περίπτωση όμως είχαμε τουρίστες από Μάρτιο-Απρίλιο. Μπορώ να πω ότι επειδή ήταν πολύ κακός ο καιρός, όχι, φέτος δεν έγινε αυτό. Βέβαια δεν γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Εμάς το κομβικό σημείο εκκίνησης του τουρισμού είναι το Πάσχα. Μάλιστα. Και το Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είχαμε και αρκετούς Έλληνες. Δηλαδή ποιοι είναι οι Έλληνες? Είναι ντόπιοι οι οποίοι φέρνουν και τους φίλους τους. Μάλιστα. Για μία-δύο εβδομάδες όσο διαρκούν οι διακοπές ή και λιγότερο, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς ξένους που έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες στους Λειψούς, Ιταλούς, Γερμανούς, Βρετανούς κτλ., οι οποίοι πραγματικά μας θύμισαν για πάνω από δύο εβδομάδες. Δηλαδή έκαναν και το δικό τους Πάσχα και το δικό μας μαζί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς... Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο και ξεκινήσαμε νομίζω δυνατά και συνεχίζουμε δυνατά. Χθες το βράδυ το λιμάνι μας είχε γύρω στα 25 ιστιοπλοϊκά σκάφη. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτοι τουρίστες και πηγαίνουν στα καταλήματα. Νομίζω θα πάμε καλά. Πολύ το μόνο πρόβλημα
που έχουμε είναι ότι εκτελούμε ένα λιμενικό έργο αυτή την περίοδο και μας έχει απορροφήσει όλη την ενέργεια να το τελειώσουμε για να μην οχλήσουμε τον κόσμο όταν θα έρθει, όταν θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο τουρισμός.